Μεγάλος ήταν ο αριθμός εκπροσώπων, αρχών και φορέων των Ιωαννίνων που απέτησαν φόρο τιμής και μνήμης στους εξεγερθέντες του Πολυτεχνείου 48 χρόνια μετά την 17η Νοέμβρη του 1943. Στο Μνημείο Ηρώων Πολυτεχνείου στην Οδό Δομπόλη, η διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα συμμετείχαν στον εορτασμό της επετείου, τονίζοντας ότι τα μηνύματα του Πολυτεχνείου για ψωμί, παιδεία, ελευθερία παραμένουν ακόμη επίκαιρα και αποτελεί χρέος ο αγώνας για την ικανοποίησή τους. Η βουλευτής Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους της πολιτιακής ηγεσίας. Στεφάνι κατέθεσαν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Σιαράβας, ο αντιδήμαρχος Ιωαννίνων Βαγγέλης Πίχας, ο αντιπρίτανης Σπύρος Γεωργάτος και ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Βασίλης Δημακόπουλος, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξοριστέντων και Συλληφθέντων από τη Δικτατορία, Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Νουτσόπουλος, ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Κοινότητων Υπηρωτών Γιώργος Ζάψας, εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής και της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, η Σάββας Δημητριάδης και Γιάννος Πετρόγιαννης, εκ μέρους του Κινήματος Αλλαγής, η Κατερίνα Σαραντοπούλου, εκ μέρους της Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα, ο επικεφαλής Θωμάς Μπέγκας. Ακόμη στεφάνι κατέθεσαν ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ, Χρήστος Γρίβας, καθώς επίσης ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γιώργος Φλούδας, οι πρόεδροι των Σωματείων των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κώστας Παργανάς και Στέφανος Μιχάλης, της 7ης Ένωσης Τελωνιακών Υπαλλήλων Πέτρος Λυκίδης, η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Υπαλλήλων Γεωργία Χίτου, εκπρόσωποι των Συλλόγων Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Εργαζομένων στη ΔΟΗ Ιωαννίνων, της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Υπήρου και πολλών ακόμη.
συμπληρώθηκαν σήμερα 48 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου του Νοέμβρη του 1973. Τιμούμε και θυμούμαστε με το σύνθημα «Το Πολυτεχνείο ζει με τους επόμενους αγώνες όλων των γενεών». Τα συνθήματα εκείνης της εποχής για ψωμί, παιδεία, ελευθερία παραμένουν πάντα επίκαιρα. Θυμόμαστε και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερα σήμερα που η ακροδεξιά προσπαθεί να πάρει κεφάλι, οφείλουμε να θυμόμαστε και να υπερασπιζόμαστε τα δημοκρατικά δικαιώματα της μεταπολίτευσης και να στεκόμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια αναθεώρησης της ιστορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί όλο τον κόσμο να αντισταθεί απέναντι στις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της νέας δημοκρατίας που πλήττουν τα εργασιακά δικαιώματα, την υγεία, την παιδεία, την καθημερινότητά του και μαζικά να συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις τις επετειακές για τη 17 του Νοέμβρη του 1973 με πρωτοπόρα τη νέα γενιά. 48 χρόνια μετά τιμούμε και σήμερα τους αγωνιστές που θυσίασαν και τη ζωή τους για να διώξουν τη χούντα των συνταγματαρχών. Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι σήμερα επίκαιρα από κάθε άλλη φορά. Ο αγώνας του λαού για υγεία, παιδεία, δημοκρατία συνεχίζεται στο πλάι της νέας γενιάς και δίπλα τους. Το Πολυτεχνείο ζει μέσα από τη νέα γενιά και μας θυμίζει τους αγώνες της εξεγερμένης τότε γενιάς για ιδανικά όπως είναι το ψωμί, η παιδεία και η ελευθερία. Και χρέος της γενιάς μας σήμερα είναι η ανατροπή για το δίκαιο, την αξιοπρέπεια, τη δημοκρατία και την ελευθερία. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης. Σήμερα γιορτάζουμε τη σπίθα της νεανικής αμφισβήτησης, την πίστη μας στη δημοκρατία, την παραδοχή ότι δεν χωράει άλλος φασισμός μέσα στη ζωή μας. Η μέρα μνήμης και απότιση φόρου τιμής σε μια γενιά που έδωσε τα καλύτερά της και την ίδια της τη ζωή για ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Σήμερα, 48 χρόνια μετά, το περιεχόμενο αυτών των ετοιμάτων είναι ζωντανό. Στους δρόμους του αγώνα διεκδικούμε υγεία, παιδεία, ψωμί και ελευθερία. Επίκαιρα και διαχρονικά τα αιτήματά τους. Όρκος τιμής, η δικαίωση των αγώνων τους. Τα αιτήματα όλων αυτών που αγωνίστηκαν στο Πολυτεχνείο δεν έχουν εκπληρωθεί και παραμένουν επίκαιρα. Και φτωχοποίηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας υπάρχει, δωρεάν παιδεία δεν υπάρχει, ουσιαστική μόρφωση δεν παρέχεται, πραγματική ανεξαρτησία της πατρίδας μας δεν υπάρχει, ενώ αυξάνεται μέρα με τη μέρα ο αυταρχισμός και η βίαιη καταστολή των αγώνων του λαού και των εργαζομένων που παλεύουν για να καλυτερέψουν τη ζωή τους. Αυτό το ζήσαμε πρόσφατα και εμείς οι πυροσβέστες, όταν στις 5 του Νοέμβρη η κυβέρνηση χτύπησε με ΜΑΤ χημικά και άβρες τη διαμαρτυρία που κάναμε στο Υπουργείο. Και μια διαμαρτυρία που είχε αιτήματα που δεν αφορούν μόνο τους πυροσβέστες, αφορούν γενικά την προστασία του λαού και γενικά την προστασία και την ασφάλεια της πατρίδας μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να υλοποιηθούν στο έπακρο τα δίκαια αιτήματα των αγωνιστών του Πολυτεχνείου.